Coach, καλησπέρα. Ήταν για την ομάδα σας ένα παιχνίδι το οποίο το διεκδικήσατε στο τέλος, αλλά δεν μπορείτε να το γυρίσετε. Ναι, αρχή συγχαρητήρια στον Κελαμνό. Δίκαια κέρδισε το παιχνίδι. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά με τον τρόπο που θέλαμε στις γενικές γραμμές. Ελέγξαμε τον ρυθμό. Μπορούσαμε να είχαμε έτσι μια καλύτερη διάφορα. Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Κεραυνός ήταν πολύ καλύτερος. Δεν πήγαμε μέσα στο παιχνίδι στο τρίτο δεκάλεπτο και νομίζω ότι αυτό μας τύχησε όσον αφορά την έκβαση του παιχνιδιού. Σημαντικό για μας ότι δεν το παρατήσαμε το παιχνίδι, γιατί ξέρετε και οι διαφορές παίζουν το ρόλο τους. Στο τέταρτο δεκάλεπτο προσπαθήσαμε, ξαναμπήκαμε μέσα στο παιχνίδι. Αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Πολλές καμένες βολές για την ομάδα σας σήμερα. Είναι ένα από τα στοιχεία που ίσως να στήγησαν τη σημερινή αναμέτρηση. Όντως, νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό. Όπως έχω πει, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν ένας τομέας που και ειδικά μέσα από τις βολές που χάσαμε, 7-8 βολές, αν μπορούσαμε να είχαμε μια καλύτερη διαφορά, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα, σε ένα παιχνίδι που τέτοιο στους 4 πόντους, νομίζω ότι έπαιξε για αυτόν πολύ σημαντικό ρόλο. Η κατάσταση του Μπράουν, ο οποίος χτύπησε στο πρώτο ημίχρονο, πώς είναι? Σίγουρα δεν ήταν σε θέση να μας βοηθήσει σήμερα από ό,τι φάνηκε. Ήθελε να παίξει, το δοκίμασε, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Οπότε πήγαμε με κάποια άλλα σχήματα, βρήκαμε κάποιες άλλες λύσεις στη συνέχεια για να ανακάμψουμε. Ελπίζουμε ότι θα είναι κάτι σοβαρό, να τον έχουμε στο σημαντικό παιχνίδι της Κυριακής με την ανόρθωση. Και κάτι τελευταίο, είδαμε το σύστημα με τους δύο ψηλούς και τον Μπίσο και τον Πάτον να δουλεύει σήμερα. Ένα σχολείο αυτό. Είναι κάτι που το βάλαμε σαν στόχο από τη στιγμή που ήρθε ο Τζόσουα στην ομάδα, ότι είναι ένα σχήμα το οποίο θέλουμε να το βάζουμε μέσα στο παιχνίδι μας και να ψάχνουμε συγκεκριμένα πράγματα, ξεκινώντας από την άμυνα και το rebound. Έδειξε και αυτό το σχήμα ότι μπορεί να δουλέψει και νομίζω ότι είναι ένα ακόμα σχήμα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε σίγουρα στα playoffs. Ευχαριστώ πολύ, coach. Καλή συνέχεια. Ένα τελευταίο θέλω να πω. Εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα τα τελευταία χρόνια, εγώ θα πω τα τελευταία δύο χρόνια που είμαι στην ομάδα, έχει καταφέρει πάρα πολλά, να μην επαναλάβουμε τα περσινά, και φέτος είναι μέσα στους στόχους της. Την Κυριακή έχουμε ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό με την Αόρθωση στην έδρα μας. Με νίκη, δεν ξέρω, κάποια διαφορά την οποία δεν ξέρω, η ομάδα παίρνει την προθέση στη regular season που είναι ένα στόχος. Δεν θα είναι εύκολο, παίζουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά θέλω να καλέσω τον κόσμο, θέλω να κάνω ένα κάλεσμα να έρθει ο κόσμος να στηρίξει αυτά τα παιδιά, όχι τίποτε άλλο. Εγώ τους βλέπω, έχει δύο χρόνια, έχουν κατακτήσει τα πάντα και νομίζω δικαιούνται τώρα που είναι το κλείσιμο της χρονιάς να έρθουν να δώσουν ένα extra boost στα παιδιά.